Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ονομάζομαι Μαντιλαρά Σοφία και είμαι δημοσιογράφος και θα είμαι απόψε η συντονίστρια σε μία, πιστεύω, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρώην Υπουργό Υγείας και τώρα τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, την πρώην Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νυν τομεάρχησα στο ίδιο πεδίο, την κυρία Θεανό Φωτίου. Και έχουμε μαζί μας και εκ μέρους της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Κυψέλης, που είναι η οργάνωση που διοργανώνει τη σημερινή κουβέντα, τον κύριο Αλέξανδρο Νιαβή. Θα περάσουμε στην κυρία Θεανό Φωτίου, η οποία έχει στον τομέα της ευθύνης της πράγματι ένα πάρα πολύ κρίσιμο πεδίο, και θα πιαστώ από αυτό που είπε ο κύριος Ξανθός για τις νέες ανισότητες που δημιουργεί η πανδημία. Πράγματι, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού αποκτά ευαλωτότητα. Πέφτει το βιωτικό του επίπεδο. Δεν έχει εισοδήματα λόγω της αναστολής εργασίας. Βρίσκεται στην ανεργία, όπως οι καλλιτέχνες, εξαναγκαστικά για πάρα πολλούς μήνες. Οπότε, λοιπόν, η κυρία Φωτίου έχει τεράστια χρέωση και παρακαλούμε να μας κάνετε κι εσείς την εισήγησή σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω την οργάνωση μελών. Όλους όσους μας παρακολουθούν, μαθαίνω το left δεν αναμεταδίδει. Αν μπορείτε, μπορείτε να έχετε μία επαφή για να αναμεταδώσετε το left τη συζήτηση. Και επίσης, πιστεύω ότι ο Ανδρέας ο Ξανθός έβαλε το πλαίσιο ακριβώς το καθημερινό που βιώνουμε και βιώνει όλος ο ελληνικός λαός μέσα από την πανδημία. Εγώ θα σας φανεί περίεργο, αλλά θέλω να βάλω το ευρύτερο πλαίσιο το οποίο η κυβέρνηση προχωρά όλο αυτό τον καιρό που βιώνουμε μέσα στη Βουλή, μέσα σε μια καταιγίδα νομοθετημάτων και τα οποία νομοθετήματα, και όχι μόνο, έχουν μια επιταχυνόμενη διαρκή επίθεση στην εργασία, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο κοινωνικό κράτος και στη δημοκρατία. Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται όλη αυτή την περίοδο μέσα στην πανδημία, αλλά και πριν από αυτή, είναι η επανασύσταση ενός αυταρχικού κομματικού κράτους καταστολής και διαφθοράς, προδικατατορικής κοπής, με βραχίωνα το επιτελικό κράτος, το λεγόμενο επιτελικό κράτος και όλους τους θύλακες μέσα στους θεσμούς του κράτους, δηλαδή της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Επιχειρείται η εφαρμογή στο κοινωνικό και οικονομικό πεδίο ενός συνδυασμού μνημονιακών πολιτικών που ζήσαμε από τα μνημόνια, αλλά και προμνημιακών νεοφιλελεύθερων αποτυχημένων συνταγών πριν από τη δημοσιονομική κρίση, το οποίο ακριβώς επιχειρείται με βραχίωνα το σχέδιο Πισαρίδη και το σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο υποβάλλει η χώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι εξελίσσεται σε ένα υβριδικό νεοδεξιό κόμμα τύπου alt-right, που επιχειρεί να συσπυρώσει κεντροδεξιά και ακροδεξιά ακροατήρια. Οι πολιτικές της στο μεταναστευτικό και στην ελληνοτουρκική κρίση όλη αυτή την περίοδο αυξάνουν το ρατσισμό και το φασισμό και δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα ένας πάνω στο γενικευμένο φόβο για τη ζωή και την επιβίωση των ανθρώπων, αυτού που κάθεται και δηλητηριάζει ολόκληρη την κοινωνική, το κοινωνικό σώμα με ρατσιστικά και φασιστικά αισθήματα. Σήμερα δεν φαίνεται προς τα πού θα στραφεί η κοινωνία μετά από αυτή την κρίση, την πανδημική κρίση. Αν δηλαδή θα υπάρξει μία συντηρητική αναδίπλωση ή αν θα υπάρξει μία ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτό που πάντα ενδιαφέρει την αριστερά.
Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή αν η πανδημική κρίση εγκυμονεί μια νέα εποχή αλλαγής παραδείγματος, όπως έγινε με τη δημοσιονομική κρίση. Είναι κάτι που δεν ακούς, Αντρέα, ή που θέλεις? Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Εννοώ, λοιπόν, αυτό λοιπόν που λέω, και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς τους αριστερούς, είναι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή αλλαγής παραδείγματος, όπως έγινε με τη δημοσιονομική κρίση πριν 12 χρόνια. Έχουμε πολλές ενδείξεις, κατά την άποψή μου, γι' αυτό, ότι βρισκόμαστε σε μια νέα τέτοια εποχή. Και αυτές οι περίοδοι, εγώ πιστεύω, ότι είναι οι πιο δύσκολες, αλλά και οι πιο συγκλονιστικές για την αριστερά. Για την ριζοσπαστική αριστερά, που οφείλει να κατανοήσει, να αναλύσει, να προβλέψει τις κοινωνικές ανακατατάξεις και αντιστάσεις και να συνδιαμορφώσει λόγο προοπτικής. Λόγο, επιχείρημα προοπτικής, ακριβώς για να δώσει ελπίδα. Και για να πει και ποια είναι και τι πιστεύει. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια τέτοια αρχή. Και αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι συναρπαστικό για την αριστερά, όσο κι αν είναι δύσκολο. Έχουμε όλες τις ενδείξεις, γι' αυτό που λέω, από την αναδιάρθρωση που επιχειρεί ο φιλελευθερισμός στην Ευρώπη και νέο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα. Προσέξτε, κάνω μία διάκριση και θα εξηγηθώ. Ο πρώτος εκφράζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ο δεύτερος με το σχέδιο Πισαρίδη και το ελληνικό, την ελληνική πρόταση για το σχέδιο ανάκαμψης από την κυβέρνηση. Δεν ταυτίζονται. Η Ευρώπη προτάσει την κοινωνική συνοχή. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γι' αυτό δίνει τεράστια ποσά στο Νότο. Ακριβώς στις χώρες που θεωρεί ότι δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, ότι αυτή είναι έθραστη και τις φοβάται. Έτσι η χώρα μας παίρνει 32 δισεκατομμύρια. Τα ποσά που κατανέμονται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης το Ευρωπαϊκό είναι εξαιρετικά ανισότιμα, αν τα δείτε. Γνωρίζει ότι η πανδημία εκτόξευσε τις ανισότητες. Το ξέρει η Ευρώπη αυτό και εκεί επιχειρεί να προλάβει τις κοινωνικές εκρήξεις. Κατευθύνει το 40% των χρημάτων, των δαπανών, στο κοινωνικό κράτος. Κατευθύνει το 40% στην πράσινη ανάπτυξη και το 20% στην ψηφιακή ανάπτυξη. Δεν καθορίζει ότι τα ποσά αυτά θα πάνε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Το αφήνει ελεύθερο στα κράτη πώς θα διανεμηθούν. Και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στον αντίποδο αυτών, η έκθεση Πισαρίδη και το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης δεν αναγνωρίζει νέα στοιχεία, αυτά τα νέα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνει την παγιάτικη και ξεπερασμένη νεοφιλελεύθερη συνταγή που όλοι ξέρουμε. Να μην παρεξηγηθώ εκ των προτέρων. Δεν εννοώ ότι η αντίληψη και ο τρόπος κατανομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης είναι προοδευτικό σε αντίθεση με τον νεοφιλελεύθερο. Εννοώ όμως ότι πρέπει να κατανοήσουμε τα διαφορετικά σημεία που βάζει το σχέδιο ανάκαμψης στο ευρωπαϊκό, το οποίο καταλαβαίνει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να πάει μακριά με τη συμπίεση μισθών, βάζει θέμα εισοδήματος, γιατί ακριβώς τα εισοδήματα που συμπιέστηκαν έφεραν την ύφεση και ακριβώς ξέρει πολύ καλά ότι αυτό οδηγεί ευθέως στην ύφεση, και αυτό προσπαθεί να προλάβει στο ευρωπαϊκό χώρο, το οποίο δεν κάνει η έκθεση Πισαρίδη και, και η δική μας αυτή. Τούτων δοθέντων, και επειδή νομίζω ότι ξέρουμε όλοι αυτό που επιχειρεί το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι, ενώ εμφανίζεται ως τεχνοκρατικά ουδέτερο και επιστημονικά, τεχνοκρατικά ουδέτερο από την κυβέρνηση, ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά
έχει όλο το ιδεολογικό στίγμα του νεοφιλελευθερισμού και μάλιστα παλιά σκοπής νεοφιλελευθερισμού, εννοώ προ-κρίσης ακόμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον λοιπόν στο σχέδιο Πιθαρίδη και το οποίο τώρα έρχομαι εδώ στο κομμάτι της πρόνοιας, κυρίως μιλώντας για το κοινωνικό κράτος, είναι τρεις μεγάλες, όπως θεωρεί, ανομαλίες τις οποίες της ελληνικής ιδιαιτερότητας που πρέπει να διορθωθούν με αυτό που ονομάζεται δημιουργική καταστροφή. Δηλαδή θα γίνει μια δημιουργική καταστροφή να διορθώσουμε αυτές τις τρεις ανομαλίες. Ποια είναι η πρώτη? Είναι η ακριβή εργασία. Δεν θα ανοίξω το μεγάλο θέμα τι σημαίνει ακριβή εργασία για αυτούς. Σημαίνει όμως αυτό που είδαμε ήδη 1,5 χρόνο, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, καμία κατοχύρωση πια στην εργασία, την καθήλωση του κατώτατου μισθού και πάει λέγοντας, έτσι, την επισφάλεια, την εκπεριτροπή σε εργασία, και βλέπετε πώς η πανδημική κρίση χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για να αναδιαρθρωθεί όλο αυτό το πρώτο κομμάτι, για να διορθωθεί δηλαδή η ακριβή εργασία, η ελληνική δήθεν, και να γίνει φτηνή εργασία ακριβώς για να έρθουν επενδύσεις. Να φέρουμε τους επενδυτές οι οποίοι θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και επομένως θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η δεύτερη ανομαλία που πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή το γεγονός ότι το 45% της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, 48% με συγχωρείτε, έχει ως κορμό επιχειρήσεις πολύ μικρές, μέχρι 9 εργαζόμενους. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα η ελληνική. Αυτή άντεξε στη δημοσιονομική κρίση. Αυτή πρέπει να διορθωθεί με δημιουργική καταστροφή, δηλαδή να καταστραφούν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι παραγωγικές κατά το σχέδιο Πιθαρίδη. Πολύ σημαντικό εδώ είναι να θυμηθείτε ότι τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα μικρομεσαία έχει η Ιταλία, 42%, που από την άλλη βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της παραγωγικότητάς της. Γιατί αυτό? Γιατί η ελληνική επιχειρηματικότητα μικρομεσαία έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι βασίζεται η μισή, το 50%, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του λιανεμπορίου και της εστίασης, και η άλλη μισή στις μεταποίηση. Η μεταποίηση πήγε πολύ καλά, θεωρείται παραγωγική και είναι αυτή που αντέστρεψε το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών στην Ελλάδα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε όλα τα ΕΣΠΑ στη μεταποίηση. Η άλλη επιχειρηματικότητα που εξήγησα θέλει κεφάλαια για να αναπτυχθεί. Και εκεί δεν ρίξανε κεφάλαια κανείς και ποτέ, και θέλει και άλλου είδους πολιτικές. Άρα και αυτό πρέπει να συρρυκνωθεί και πρέπει να ενσωματωθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό θεωρούνται ζόμπι και τα λοιπά, τα έχετε ακούσει όλη αυτή την θεωρία. Και το τρίτο βεβαίως είναι το περιβόητο κοινωνικό κράτος, που είναι σπάταλο, πρέπει να δοθεί στην... πρέπει να δοθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία κυρίως. Εδώ υπάρχει και όλη η δυσανεξία προς το κάθε τι δημόσιο, και το βλέπετε σε όλα τα επίπεδα, και εννοώ κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση και την πρόνοια. Προφανώς αυτά είναι τα τέσσερα που συγκροτούν το κοινωνικό κράτος. Τώρα, η τρίτη ανομαλία, αν θέλετε, είναι ακριβώς ότι εδώ βρισκόμαστε στη χώρα με το μεγάλο ιδιωτικό χρέος. Όπως ξέρετε, οι Έλληνες είναι καταχρεωμένοι, όχι μόνο οι επιχειρήσεις. Και υπάρχει στις τράπεζες, τις οποίες επανακεφαλαιοποιήσαμε πολλές φορές, αλλά δεν κάνουν τίποτα για αυτά τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, λοιπόν, υπάρχει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, αν θέλετε, αυτά τα ιδιωτικά χρέη, τα οποία αυξήθηκαν λόγω πανδημίας,
έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τακτοποιήσει με τον πτωχευτικό νόμο. Τι θα πει να τακτοποιήσει, γιατί είπαμε ένας μπάρο δύο τριγώνια, γιατί ο μεν πτωχευμένος ελληνικός λαός έχει κι άλλη ανομαλία. Έχει υψηλή ιδιόκτητη στέγη. Επομένως, σας περίεργα πτωχευμένος λαός, ο οποίος όμως έχει περιουσία, αυτήν θα αναδιαταχθεί, αν θέλετε, θα γίνει ανακατανομή όλου αυτού του κεφαλαίου μέσα από τον πτωχευτικό νόμο, επειδή τώρα πια μπορούν να πτωχεύουν και τα φυσικά πρόσωπα εκτός από τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι όλο το πλαίσιο. Ωραία. Αν είναι αυτό λοιπόν το πλαίσιο για τους νεοφιλελεύθερους νεοδημοκράτες και πώς αναδιατάσσεται το ευρωπαϊκό και τα λοιπά τοπίο, ποιος είναι ο λόγος ο δικός μας και ποια είναι η δική μας σύλληψη ως αντιπαράθεση σε όλο αυτό το γίγνεσθε? Αυτό είναι το ζητούμενο αυτής της περίοδου. Θα πω ένα παράδειγμα βεβαίως στην πρόνοια, γιατί φαντάζομαι όλοι περιμένετε αυτό να πω μια... Και μάλιστα για τους στοχούς. Γιατί όλοι νομίζουν ότι όταν μιλάει Φωτίου θα πει για τους στοχούς. Η πρόνοια δεν είναι για τους στοχούς και αυτό είναι το μεγάλη άλλη παρεξήγηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει λοιπόν, θα πω ακριβώς το παράδειγμα του προνοιακού κράτους και τι επιφυλάσσει η Νέα Δημοκρατία και ο Πεσαρίδης γι' αυτό και ποια είναι η διαφορετική λογική μας, για να το συνδέσω και με όλα τα πρώτα που είπα. Εμείς από τότε που μπήκαμε στην πανδημία, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουμε, το τμήμα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, το τμήμα, η ΕΠΕΚΕ, αντίστοιχα οι βουλευτές κτλ., καταλάβαμε ότι όλα τα προηγούμενα εργαλεία και όλη η λογική μας πάνω στην πρόνοια δεν επαρκεί. Χρειαζόμασταν νέα εργαλεία. Έπρεπε να ξανασκεφτούμε από την αρχή όλη την ιστορία. Και έπρεπε να καταλάβουμε τη διαιρετική τομή ανάμεσα σε εμάς και στους νεοφιλελεύθερους όσον αφορά την πρόνοια. Ποια είναι η διαιρετική τομή? Είναι απλά να καταλάβουμε ότι εμείς προστατεύουμε τους στοχούς? Δεν είναι αυτό απλά. Αυτό δεν είναι μόνο. Αυτό είναι το προφανές επίπεδο. Η διαιρετική τομή λοιπόν είναι ότι το προνοιακό κράτος, όπως και όλο το κοινωνικό κράτος, σκεφτείτε και την υγεία και την παιδεία και το ασφαλιστικό, ακριβώς όλο αυτό είναι η ασπίδα, κατά των ανισοτήτων. Είναι το κεντρικό εργαλείο κατά των ανισοτήτων, είναι το κοινωνικό κράτος. Επομένως, η διαιρετική τομή ανάμεσα σε εμάς και στους νεοφιλελεύθερους είναι ότι εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει κάθε φορά που δημιουργούνται ανισότητες. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τους νεοφιλελεύθερους που θεωρούν ότι το προνοιακό κράτος πρέπει να παρεμβαίνει όταν υπάρχει ακραία φτώχεια. Το είδατε αυτό με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τι κάνει ο Μητσοτάκης και τι λέει, ότι μόνο την ακραία φτώχεια πρέπει να προφυλάσσει. Εμείς λέμε κάτι πολύ διαφορετικό. Εμείς λέμε ότι κάθε άνθρωπος, όχι μόνο στις πανδημικές κρίσεις ή στις δημοσιονομικές, δηλαδή τις εσωγενείς και τις εξωγενείς κρίσεις του καπιταλισμού, που πια εμφανίζονται με μια συχνότητα τρομακτική, όπως βλέπετε, ανά 10 χρόνια. Και βεβαίως και η κλιματική αλλαγή και η κρίση της, δηλαδή εξωγενής και ενδογενής κρίσης του καπιταλισμού. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα προσθέστε και την πραγματικότητα της ζωής του καθενός από εμάς, που μέσα στη ζωή του, μέσα στη διάρκεια της ζωής του, του δημιουργούνται συνθήκες ανισότητας. Είτε λόγω φτώχειας, πραγματικά αυτό είναι το προφανές επίπεδο, είτε λόγω ηλικίας, γύρανσης, είτε λόγω αναπηρίας, είτε λόγω ακόμη και ενός ευτυχούς γεγονότος, δηλαδή της γέννησης ενός παιδιού. Αυτό όμως δημιουργεί μια ανισότητα σε σχέση με τους άλλους που δεν έχουν ένα παιδί. Το κράτος λοιπόν το προνοιακό πρέπει να είναι εδώ
για να παρεμβαίνει κάθε στιγμή στον κάθε πολίτη που του συμβαίνει αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η σύλληψη της αριστεράς και είναι εκ διαμέτρου αντίθετη, διότι από τη μια εμείς πιστεύουμε ότι οι δαπάνες που ρίχνονται σε αυτόν τον τομέα είναι αναπτυξιακές, γιατί τονώνουν τη ζήτηση, την ενεργό ζήτηση και ανοίγουν θέσεις εργασίας, ενώ οι πεισαρίδιδες και οι νεφιλελεύθεροι πιστεύουν ότι ρίχνονται στη μαύρη τρύπα και χάνονται τα λεφτά, άρα δεν πρέπει να δίνω εκεί λεφτά. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Εμείς πιστεύουμε ότι το κράτος με ένα διαφορετικό μενού εργαλείο πρέπει να δίνει, να παρεμβαίνει για αυτές τις ανισότητες κάθε φορά στον καθένα μας, όχι οριζόντια, δεν υπάρχει οριζόντιο μέτρο, υπάρχει διαφορετικό μέτρο ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Αυτός είναι ο περιβόητος κοινωνικός μισθός, ο οποίος εμπλουτίζεται και με τις δαπάνες στην υγεία και στην παιδεία. Αυτός είναι ο κοινωνικός μισθός. Και από εκεί και ύστερα εμείς λέμε ότι αυτές οι δαπάνες είναι αναπτυξιακές, όπως σας είπα, και άρα πρέπει να αυξάνονται, όπως τις πήραμε από 789 εκατομμύρια και τις φτάσαμε 3,5 δις, και είχαμε σκοπό μέχρι το 23 να τις φτάσουμε στα 7 δις, γιατί να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι αναπτυξιακές, το ένα. Και το δεύτερο, αυτοί νομίζουν ότι, όπως σας είπα και πριν, εμείς νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να γίνεται με ένα τρίπτυχο. Και τελειώνω εδώ την πρώτη αυτή παρέμβαση που κάνω, για να μπορούμε να ανοίξουμε όλη τη συζήτηση. Αυτό το τρίπτυχο τι είναι? Είναι πρώτον δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας υψηλού επίπεδου που ελέγχονται, αξιολογούνται και απονέμονται από το κράτος σε συνεργασία με τους Δήμους. Αυτό είναι ο πρώτος όρος. Δηλαδή πρέπει να μπορεί ο πολίτης να βρει αυτές τις δημόσιες και ιδιωτικές, δωρεάν για αυτόν όμως, ή δωρεάν για αυτό, υπηρεσίες φροντίδας. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ο καθένας από εμάς μες στη ζωή του δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες ανισότητας, του δημιουργούνται, πρέπει να υπάρχουν παροχές και επιδόματα εξειδικευμένα για τα παιδιά, για τον ηλικιωμένο και για τον ανάπηρο. Αυτό δεν το βλέπει το σχέδιο Πεισαρίδη. Το σχέδιο Πεισαρίδη θέλει, και το λέει με σαφήνεια, να ενοποιήσει όλα τα επιδόματα σε ένα, πλην των αναπηρικών, που γι' αυτό επιφυλάσσει άλλο και άδα. Το σύστημα αξιολόγησης που θα το εξηγήσουμε άλλη ώρα, αν προλάβουμε απόψε, το οποίο βασίζεται στη λειτουργικότητα του αναπήρου, δηλαδή με στόχο να κόψει αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα αναπηρικά. Αυτό είναι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα που εμείς δίναμε στη μεσαία τάξη, στα μεσαία στρώματα, σκοπεύει να τα κάνει ένα, έτσι λέει με σαφήνεια πλέον το σχέδιο Πεισαρίδη, και αυτό να είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Καταλαβαίνετε ότι συμπιέζει τις δαπάνες για την πρόνοια μόνο στους ακραία φτωχούς. Μόνο στους ακραία φτωχούς. Και από εκεί και ύστερα, εμείς το τρίτο που λέμε είναι ότι χρειάζεται να σκεφτούμε ένα νέο δίκτυο ασφάλειας. Δεν φτάνει το ΚΕΑ που φτιάξαμε εμείς στις νέες παγκόσμιες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, και δεν φτάνει και στις κρίσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς. Άρα, πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο εργαλείο στην κατεύθυνση του εισοδήματος έκτακτης ανάγκης, που φτιάξαμε και προτείναμε από την πρώτη μέρα. Δεν μας ακούσανε σε αυτό. Γι' αυτό σήμερα συμπιέζονται τρομακτικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών και αφορούν όλους αυτούς τους αόρατους για την κυβέρνηση, δηλαδή τους άνεργους, τους επισφαλώς εργαζόμενους με μπλοκάκια, τους ανθρώπους του πολιτισμού, τους ανθρώπους τους αγρότες, τα άτομα με αναπηρία κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αόρατοι και οι οποίοι προ-πανδημίας είχαν ένα πολύ ικανοποιητικό ίσως
επίπεδο διαβίωσης, σήμερα είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Σήμερα είναι αντιμέτωποι με την ακραία φτώχεια, με την πείνα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα άλλο εργαλείο. Και αυτό είναι το νέο εργαλείο που προτείνουμε και στην Ευρώπη, αν θέλετε, γιατί είναι καινούριο. Είναι πολύ διαφορετικό από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και αυτό ακριβώς το εργαλείο είναι η νέα συνεισφορά στα νέα φαινόμενα. Προσπάθησα λοιπόν να πω γιατί είμαστε μπροστά σε εποχή αλλαγής παραδείγματος και γιατί η αριστερά πρέπει να ερευνήσει με κάθε τρόπο τη δική της απάντηση και το λόγο πάνω σε αυτή την αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.